προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα γιατί ασχοληθήκαμε με το θέατρο. Αρχικά δεν θέλησα προσωπικά να ασχοληθώ με το θέατρο, αλλά με τη μουσική. Γι' αυτό... Εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέατρο. Εγώ αποφάσισα να παίξω στο θέατρο. Αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέατρο για να είμαι σίγουρη για την επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική μου αποκατάσταση. Δεν ξέρω μουσική, δεν ξέρω κιθάρα, οπότε αποφάσισα εν τέλει να ασχοληθώ όντως με το θέατρο. Αλλά δεν θυμάμαι τα λόγια μου, με συνέπεια καλύτερα να παίξω την κιθάρα μου. Κατάλαβα αργότερα ότι στους ανθρώπους, είτε τους δημιουργούς είτε τους θεατές, αρέσει να ασχολούνται με το θέατρο γιατί στα πλαίσια τους, στη διάρκεια μιας παράστασης, μιας ολόκληρης ζωής δηλαδή, υπάρχει πάντοτε η ελπίδα να σηκωθεί μια ευλογημένη τρικυμία δικαιοσύνης. Αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέατρο για να παίξω στο θέατρο. Ας το βίντεο. Αλλά τελικά, δουλεύω στο θέατρο από λάθος και κακό υπολογισμό. Και τότε η ελπίδα και η ιστορία με κεφαλαίο να ομοιοκαταληκτήσουν. Φιλοκτήτης. Αυτό δεν το λέει ο Φιλοκτήτης, το λένε σε μια μελέτη για το Φιλοκτήτη. Εμείς θα διαβάσουμε για το Φιλοκτήτη του... Ποιος έγραψε? Ο Σοφοκλής. Και ο Μίλε. Τα δύο.